Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Βουργιά? Καλημέρα, κύριε Βουργιάκη, σας ακούω. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωσε κατά την είσοδό του στο Υπουργείο σήμερα πως πρώτη προτεραιότητα είναι να κάνουμε τη ζωή των εργαζόμενων καλύτερη, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους, να φτιάξουμε προγράμματα εκπαίδευσης για να βρίσκει ο κόσμος δουλειά και να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην αγορά. Όρελες οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας θα υλοποιηθούν στο ακέραιο. Εγώ σας ζητάω και αυτή τη δήλωση να την μεταφράσετε έτσι όπως εσείς καταλαβαίνετε, πίσω από τις λέξεις και πίσω από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Κοιτάξτε, κύριε Τουργεράκη, για μας δεν είναι λέξεις. Αν μου μιλάτε και λίγο πιο δυνατά, θα ήταν ίσως το καλύτερο για να μπορώ να σας ακούω και εγώ και ο κόσμος με ευκολία. Αυτό που μετράει δεν είναι τα λόγια, είναι οι πράξεις. Αναμένουμε από τον τον νέο Υπουργό Εργασίας πράξεις που να δώσουν λύσεις στα πάρα πολλά προβλήματα της εργασίας, στα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω της καθυστερήσεις των συντάξεων, των αργικρατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, και ιδιαίτερα οτιδήποτε αφορά ζωή. Δυστυχώς έχουν φύγει από την αρχή της χρονιάς πάνω από 72 ψυχές. Είναι τρομακτικό το νούμερο, λες και έχουμε πόλεμο. Νέοι άνθρωποι να αφήνουν οικογένειες με ανήλικα παιδιά πίσω τους, οι περισσότεροι. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα θέλουν λύσεις. Λύσεις που θα έχουν να κάνουν και με το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα εργαζόμενου, γιατί είναι στον πάτο, θα έλεγα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πώς να μην είναι όταν υπάρχει ένας ελάχιστος μισθός κάτω από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή που να κάποιος να εργάζεται είναι τρομακτικό και να μην μπορεί να επιβιώσει, κυρία Δουρκεράκη. Άρα θα περιμένουμε πράξεις ουσιαστικά και όχι λόγια. Οι πράξεις μετράνε λοιπόν και όχι τα λόγια, αλλά αν το μεταφράσεις, οι δυσκολίες είναι δυσκολίες και είναι μπροστά. Ανεργία, εργασία, ανεργία πάνω από το 11% σημαίνει ότι δεν μπορούν να δοθούν τριετίες επιδόματα που θα ενισχύσουν το βιωτικό επίπεδο. Ακρίβεια με τα προϊόντα να είναι σε καθημερινή ανωδική πορεία η τιμή τους. Ρήτρα ενδεχόμενα που η κουβέντα αυτή ξαναμπήκε ξανά στο λεξιλόγιο μας. Το είχαν μεταφράσει διαφορετικά με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά τώρα σταματάνε και τα χρήματα τα οποία δίνουν οι παροχές κατ' επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό σημαίνει ότι εμείς θα το ξανακουβεντιάσουμε. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακούγα τον κύριο Καβάθα να λέει ότι τους τελευταίους 4 μήνες ούτως ή άλλως οι τιμές και τις ενέργειες τραβάνε προς τα πάνω. Είναι λοιπόν σημαντικά όλα αυτά τα θέματα για τα οποία δεν ξέρω, η σύγκρουση είναι, γιατί πλέον αναμονή, ήταν η ίδια κυβέρνηση χθες, η ίδια κυβέρνηση σήμερα με επιλογή των Ελλήνων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια και όχι να περιμένουμε για να δούμε κάτι καινούριο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη, αλλά η ελπίδα λέει καθήν τελευταία. Ελπίζουμε έστω και τώρα να δοθούν λύσεις με τον καινούριο υπουργό, με την αντικατάσταση που έχει γίνει με τον απερχόμενο κύριο Χατζηδάκη. Θέλουμε και ευελπιστούμε σε μία. Δεν είναι, κύριε Βοριά, ούτως ή άλλως, και ζητάω συγγνώμη ταπεινά που σας με διακόπτω. Δεν είναι θέμα προσώπων. Δηλαδή, μπορεί να ήταν κακός ο Χατζηδάκης ή λιγότερο καλός ο Χατζηδάκης και με πιο πολύ καλός ο Γεωργιάδης ή καλύτερος υπουργός σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική του. Η πολιτική μεήτα είναι που έχει την ευθύνη και την ουσία. Οι αποφάσεις συνολικά της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Σωστά τα λέτε, κυρία Δουλγεράκη. Οι πολιτικές καθορίζουν και τις πράξεις και την ουσία σε όλα τα ζητήματα. Δυστυχώς μέχρι τώρα η πολιτική που έχουμε δει δεν ήταν αυτή η πολιτική προς όφελος των εργαζομένων. Επιμένω ότι εμείς από μεριά μας
θα πιέσουμε με όλες τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να υπάρξει μια ανατροπή, να υπάρξει κάτι καλύτερο για όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Μάλιστα. Και υπάρχουν και τα μεγάλα θέματα που έχουν να κάνουν και με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό. Είναι για την σύμβαση εργασίας που μπορεί υποχρεωτική είναι μεν, αλλά και την τήρηση των συμφωνιών και τη σύμβαση εργασίας, και είναι για το ωράριό τους και είναι και για το μισθό τους. Αυτά νομίζω είναι πολύ πολύ σημαντικά και είναι επίσης για το Ταμείο Ανεργίας. Και όπως είπατε την προηγούμενη φορά, όταν το κουβεντιάζαμε πριν από μερικές ημέρες ξανά, κύριε Βοριά, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν επίσης και τα μητρώα τους, Εργάνη, Ελστάτ κλπ. Να δούμε ποιο είναι ακριβώς και το μέγεθος της ανεργίας, έτσι ώστε να μπορέσουν άνθρωποι να πάρουν, εργαζόμενοι, να πάρουν τα χρήματα τα οποία τους κόπηκαν. Μέσω των τριετιών, που γιατί δεν καταλάβουν και οι ακροατές, είναι το μεγαλύτερο επίδομα που παίρνει κάθε εργαζόμενο μετά το βασικό μισθό και θα δώσει μεγάλες ανάσες μέσα σε μια περίοδο ακρίβειας, πληθωρισμού, ενεργειακής κρίσης. Βλέπουμε πώς τρέχουν οι λογαριασμοί από τους παρόχους, βλέπουμε τι γίνεται όταν πηγαίνουμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου είτε της μηχανής. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις και να αλλάξει αυτή η πολιτική που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, που είχαμε δει με τον απερχόμενο Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Βοριά, επιμένετε βάσει της εικόνας της αγοράς που έχετε, των στοιχείων της αγοράς σαν εργατικά κέντρα στην Κρήτη, ότι το ποσοστό της ανεργίας στο νησί είναι μικρότερο του 10%. Ναι, γενικά πανελλαδικά το αφισβητούμε το νούμερο ότι είναι πάνω από 11%, γιατί αν θυμάστε η Ελστάτ έλεγε ακόμη και η ίδια η Ελστάτ ότι η μεγαλύτερη ολαίο κομμάτι της ανεργίας το παρατηρούμε σε ηλικίες 15 με 19. Δηλαδή βάζουν τους μαθητές, τους μετράνε σαν ανέργους. Σε μια, όταν η εκπαίδευση μέχρι τα 18 είναι υποχρεωτική και μια σειρά άλλο, όπως είχα εξηγήσει την προηγούμενη φορά, ζητημάτων που δεν λαμβάνουν υπόψη τους, που πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό είτε λόγω της μαύρης εργασίας, που ενώ εργάζονται, δουλεύουν, είναι ακόμα στα μητρώα. Και θεωρώ ότι το ξέρουν, το λέμε, το ξέρουν και δεν το δίνουν σαν λύση για να εμφανιστεί η ανεργία πολύ πιο κάτω από το 10% και να επιστρέψουν οι τριετίες στους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα. Πιστεύετε ότι η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας θα γίνει κατορθωτό σε αυτή την τετραετία να πάρει σάρκα και οστά? Κοιτάξτε, χωρίς αγώνες δεν γίνεται τίποτα. Εμείς αγωνιστούμε, θα προσπαθήσουμε με τα συνδικάτα και με τον τουρισμό και γενικότερα να πετύχουμε ζητήματα τα που έχουν να κάνουν πια με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Δεν μπορεί κάποιος που εργάζεται 6 μήνες και με αυτούς τους μισθούς να ζει ένα χρόνο. Χρειάζεται μια στήριξη, ένα επίδομα ανεργίας να μπορεί να επιβιώσει και σίγουρα για τους 3 μήνες δεν φτάνει, πρέπει να πάει στους 6 μήνες όσο καιρό είναι άνεργος, να μπορεί να επιδοτηθεί και έτσι και να παραμείνει και στον χώρο του κλάδου του τουρισμού, που βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σωρία αποχωρήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανάγκες εργατικού δυναμικού σε αυτόν τον κλάδο πάρα πολύ μεγάλες. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις κουβέντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βοριά.